Ξέρεις, όταν η γιαγιά μου ήταν στο νοσοκομείο, κάποιος προσπάθησε να τη σκοτώσει. Αφήστε το πάνω μου. Δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Δεν βγαίνει στιγμή από το μυαλό μου, με αγάπη, Στέφανο. Είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που είχα στη ζωή μου. Αλλά μην ανησυχείς. Εμείς οι δύο σε λίγο καιρό θα κουβεντιάζουμε πάλι. Ο Στέφανος χώρισε από την Ξένια και κατάλαβε πόσο άδικα μου φέρθηκε. Αυτό ήθελα να μου πει και τίποτα άλλο. Που περιμέναμε. Τι περιμέναμε. Μη μου πειράσει με ένα τρελά. Ήρθε η ώρα να τη βγάλουμε από τη μέση. Δηλαδή μιλάς για επανασύνδεση. Εγώ πολύ θα το ήθελα, αλλά η ελπίδα έχει πάρει το δικό της δρόμο. Δεν είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρεσαι πολύ για αυτούς. Μη σου περάσει ποτέ από το μυαλό να αμφιβάλλεις. Αυτό που συζητάω δεν αναιρεί όποια απόφαση θα πάρεις. Άλλωστε έχεις κάνει κάτι αυτό εργασία. Είναι πολύ σημαντικό για την κοπέλα. Απόψε ξεκινάμε για άσκηση. Όταν γυρίσω στη βάση θα το συζητήσουμε. Η σαμπάνια είναι κερασμένη από μένα. Να δω πώς έγκαιρα την κραδάνω το μισθό μου. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά σας, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υγειά σας. Δεν ήθελα να σε προσβάλλω, απλώς... Και η δική σου συμπεριφορά είναι παράξενη. Ήσουν εξαφανισμένος τόσα χρόνια. Θα τα μάθεις όλα. Για την ώρα και να ξέρεις ότι και η Κάτια και η επιχείρηση είναι πράγματα ανεκτήμητα για μένα. Και έχω την αίσθηση ότι ταιριάζουμε εμείς οι δύο σας. Κάνω λάθος? Δεν έχεις άδικο. Μάλλον με κατάλαβες με τη μία. Θα ξεκαθαρίσουμε όλα γρήγορα με δυο. Ας χαρούμε εμείς τη συνάντησή μας και... Θέλεις να παραγγείλω ένα όμορφο κρασί, μια σαμπάνια, να το γιορτάσουμε τι θέλεις? Όχι, ευχαριστώ, δεν θα μείνω πολύ απόψε. Εντάξει, δεν θέλω να σε καταπιέσω, αλλά ελπίζω να ξαναβρεθούμε γρήγορα. Και αύριο αν θες. Εγώ απόψε δεν μπορώ, έχω να κάνω μια σημαντική δουλειά. Έφερα και μερικά προφιτερόλ. Ελπίζω να αρέσουν στον μπέμπι. Τρελαίνεται. Έλα κάθισε, πάω να βάλω λίγο καφέ. Ω, δεν θέλω καφέ. Περίμενες ότι θα έρθω, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι μου έχεις λείψει. Η σιγουριά, η ασφάλεια. Ακόμα και η γκρίνια σου μου λείψε. Μουα. Σίγουρα θα έρθεις καφέ? Σίγουρα, να συζητήσουμε θέλω. Ορίστε λοιπόν, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Κοίτα, το ξέρω ότι φοβάσαι και ανησυχείς για μένα. Δεν συμπαθείς το Σωτήρι και νομίζεις ότι δεν περνάω καλά, αλλά δεν χρειάζεται να μεταντεύεις. Ό,τι και αν γίνει, μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνη μου. Μεγάλωσα πια. Μη φοβάσαι. Η μητέρα σου δεν σου είπε τίποτα, Τι να μου πει δηλαδή? Τόνια, έχω φύγει από το σπίτι. Τι είναι αυτά που λες? Νόμιζα ότι το ήξερες, γι' αυτό ήρθα για να σου πω και τη δική μου άποψη. Τι έγινε, τσακωθήκατε? Τόνια, σε αγαπάω και εσένα και τον Νικόλα. Είσαστε τα παιδιά μου. Και εμείς αγαπάμε, Ηλία. Για όνομα του Θεού, πες μου τι συμβαίνει. Ποιο είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει ένας άντρας ώστε να τον συγχαθεί η γυναίκα του? Την απάτησες. Το έκανες αυτό στη μαμά?
Καλημέρα. Πέρασα να πιούμε καφέ μαζί πριν πάω στη δουλειά. Δεν στο είπα για να μην σου χαλάσω την έκπληξη. Έχω πιει καφέ και πρέπει να φύγω. Γιατί είσαι τόσο απότομος μαζί μου? Ξέρεις το λόγο. Γιατί ήρθες, Μέρη? Τι ρωτάς? Μάνο μου, δεν νομίζεις ότι παρατράβηξε αυτό το αστείο? Μου λείπεις. Καταλαβαίνω ότι είσαι πιεσμένος επειδή δεν βρίσκεις δουλειά. Αλλά αυτό θα περάσει. Και εμένα μου λείπεις. Και λυπάμαι που δεν με καταλαβαίνεις. Αυτό να μην το ξαναπείς. Νιώθω πολύ κοντά σου. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Δεν είναι δυνατόν. Για σένα θα έβαζα το χέρι μου στη φωτιά. Είσαι ο μόνος καλός άντρας που ξέρω. Από παιδί σε εμπιστεύομαι. Μην μιλάς έτσι, κοριτσάκι μου. Η ζωή καμιά φορά είναι απρόβλεπτη. Πλάκα μου κάνεις. Αυτό είναι προδοσία, το καταλαβαίνεις. Είναι λογικό να το βλέπεις έτσι. Και μάλλον ήταν λάθος μου που ήρθα να σου μιλήσω. Δεν είσαι υποχρεωμένη να με ακούσεις. Ούτε εσύ ούτε κανένας άλλος. Εντάξει, εντάξει. Μου ήρθε κάπως απότομο. Από την άλλη, μαζί σου μεγάλωσα. Ξέρω τι άνθρωπος είσαι. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος λόγος για να το κάνεις αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Είσαι σίγουρη? Οικογένεια είμαστε. Όσο και αν σου φάνει παράδοξο, ό,τι έκανα το έκανα για να σώσω το γάμο μας. Τις λίγες μέρες που είμαστε χωριστά, το θυμήθηκες? Όχι φυσικά. Ό,τι σου έχω πει το εννοώ. Μόνο που έμεινε στα λόγια. Και όταν χρειάστηκαν αποδείξεις, δεν είδα την ίδια θέρμη. Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα μεταξύ μας ήταν απλώς παρεξήγηση. Ένα λοιπόν που δεν ήταν. Μακάρι να έφτανε να έρθεις μέχρι εδώ για να ξαναγίνουν όλα όπως πριν. Πίστευα πως μ' αγαπούσες. Γι' αυτό με πονάει που δεν έκανες τίποτα. Γιατί δεν μπορείς να μου δώσεις λίγο χρόνο? Γιατί δεν είσαι κάτι περιστασιακό για μένα. Αρνούμαι να υποβαθμίσω το συναισθημά μου. Δεν μπορώ να συμβιβαστώ, δεν το καταλαβαίνεις? Και τώρα τι θα κάνετε? Ξέρω εγώ. Η μάνα σου δεν θέλει να με δει ότι ζωγραφιστώ. Και την αγαπάω με όλη μου την καρδιά. Δεν της το έδειχνες και πολύ τελευταία. Έχει καιρό που στεναχωριέται. Έφταξα. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, θα της μιλήσω εγώ και θα της ζητήσω να βρεθείτε. Να συζητήσετε. Δεν θα μου αρνηθεί στην κατάστασή μου. Όχι, αγάπη μου. Δεν θέλω να της μιλήσεις. Δεν ήρθα γι' αυτό. Το ξέρω ότι με αγαπάς και ήρθες να με δεις. Κι εγώ σ' αγαπάω. Θα σ' αγαπάω ό,τι και αν γίνει. Δεν θα με ξεγράψετε κι εσείς τα παιδιά, ε? Όχι, βέβαια. Μακάρι να το δοκιμάσεις σου έτσι, όταν περάσει αυτή η μπόρα. Νομίζω ότι αν κάνεις το πάνω για να επανορθώσεις, θα σε δεχτεί. Η σχέση σας είναι σπάνια. Ήταν. Μάλλον τα κατέστρεψα όλα. Καλημέρα. Καλημέρα, πατέρα. Σου πάει η καρέκλα του διευθυντή? Ναι, αλλά οι ευθύνες όμως δεν μου πάνε καθόλου. Και εδώ και στο σπίτι, μήπως θέλω να γυρίσει γιατί σε χρειάζομαι? Αυτό δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Όμως σου υπόσχομαι ότι όποια στιγμή και αν με χρειαστείς, με το πρώτο τηλεφώνημα θα είμαι εδώ. Εντάξει, γιατί δεν ξέρω να το κάνω πέρα μόνος μου. Εδώ μέσα, ας πούμε, η κατάσταση με τα οικονομικά είναι ένα χάος. Ευτυχώς που υπάρχει ο Κυριακίδης και βάζει μια τάξη. Να σου δώσω μια συμβουλή. Μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Η γιαγιά σου λείπει καιρό τώρα. Ο έλεγχος θα περνάει μόνο από εμάς τους δύο, εντάξει? Ναι, έχεις δίκιο. Ξεκίνα το εσύ και εγώ θα σε βοηθήσω. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σου, Μάνο. Τι θες? Καλά, μην αρπάζεσαι. Σου έχω ευχάριστα νέα. Πάω να κλείσω μια-δυο δουλειές. Καινούργιοι πελάτες. Ο Ασημακόπουλος και ο Γιοργαράς. Η γιαγιά σου τους είχε βάλει στο μάτι πολύ καιρό τώρα. Λοιπόν, μόλις τελειώσω μαζί τους, θέλω να έρθεις από εδώ και να το συζητήσουμε. Α, sorry, δεν γίνεται. Μετά θα πάω να δω τον παππού μου. Τον παππού σου? Κοίτα εδώ, δεν ξεφεύγει τίποτα. Όχι, βέβαια. Νόμιζες ότι επειδή με κρατάτε στην απέξω δεν θα το μάθανα? Λοιπόν, χαιρετώ. Α, Μάνο, χάρηκα πολύ που είσαι καλά. Σε είχα στο μυαλό μου. Θέλω να φας κάτι, κορίτσι μου. Η Ξένια είμαι. Ήρθα να δω πώς θα πας. Τι συμβαίνει? Κάτι μ' ακούς? Προσπαθείς να μου πεις κάτι? Ξεθάρεψε πάλι αυτή. Δεν βάζει κάτω με τίποτα. Δεν μου αρέσει καθόλου που έχει ανοίξει παρτίδες με αυτόν τον τύπο. Κι αν πράγματι είναι αυτός που λέει, τόσο το χειρότερο. Καλά, συγγνώμη, τον πιστεύεις? Από πού και ως πού? Από όσα μου έχει πει κατά καιρούς η γιαγιά σου, καταλαβαίνω ότι αντιδρούσε και αφήνει κενά. Α, όχι, όχι, δεν μπορεί. Είπαμε, η γιαγιά είναι αυταρχική, αλλά δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Την έχει πληγώσει πολύ αυτή η ιστορία. Και ας μην ξέρει με ποιον τρόπο. Για εκείνη ο πατέρας είναι νεκρός. Κάποιο λόγο έχει αυτός ο τύπος που ήρθε? Και σίγουρα όχι αυτό που υποστηρίζει. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Άρα πρέπει να προστατεύσουμε τη γιαγιά. Γιάννη, περίμενε. Θέλω να σου μιλήσω. Ο θείος μου σε έστειλε? Όχι. Δεν ξέρει τίποτα. Μπορείς να μου πεις τι θες και δεν μ' αφήνεις την ησυχία μου? Θέλω να γυρίσεις σπίτι. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μόνο σου. Βλέπω έχεις άποψη για όλα. Γιατί μου τη λες ό,τι πάω να κάνω? Ελπίδα πάλι λείπει. Θα έρθει αργότερα, της έχω αλλάξει βάρδια. Σε κάνει τι θέλει, μικρή, έτσι? Γιατί το λες αυτό, αφού εγώ κάνω το πρόγραμμα? Εσύ εκείνη. Κοίτα, Νάνση, αλήθεια τώρα. Γιατί είσαι τόσο τσιτωμένη? Είπαμε, ό,τι έγινε μεταξύ μας ανήκει στο παρελθόν, για χάρη της δουλειάς μας. Μα και με την ελπίδα μαζί δουλεύετε. Δεν θα σου δώσω λογαριασμό. Νομίζω ήμουν σαφής. Εντάξει, μην κουράζεσαι. Ξέρω πώς το βλέπεις. Τα είπαμε. Ό,τι έγινε μεταξύ μας πρέπει να τα ξεχάσουμε. Τουλάχιστον αυτό το καιρό. Α, δηλαδή για το μέλλον επιφυλάσσεσαι? Αν δηλαδή πάψεις να είσαι υπάλληλος του πατέρα μου, δεν θα έχουμε τα εμπόδια που έλεγες. Εντάξει, με φρικάρεις. Πλάκα σου κάνω. Κι αν δεν είσαι να έρθει η ελπίδα στη δουλειά της, πες της ότι θέλω να τη δω. Λοιπόν, γύρνα και σου υπόσχομαι να μην είμαι μες στα πόδια σας. Δηλαδή, τι θες να μου πεις? Ότι τα σπάσατε με το Χάρη? Όχι, δεν τα σπάσαμε. Στεναχωριόμαστε να σε βλέπουμε έτσι. Αλλά μην τα βάψετε και μαύρα. Αν φρικάρω, θα φύγω. Πάω στη γιαγιά μου στη Θεσσαλονίκη. Ο θείος μου δεν νοιάζεται για μένα. Μόνο τη μάνα μου αγάπαγε. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάνεις λάθος. Καλά, οκ. Okay. Φεύγω, με περιμένω. Yeah.
Άντε να θυμηθείς και λίγο τη θητεία σου. Εντάξει, εγώ σαν γιατρός είχα προνόμιο. Γιατρός, δεν μας τα πες. Γιατί, θα έχω καλύτερη μεταχείριση λόγω επαγγέλματος. Όχι, αλλά θα χρειαστεί να με εξετάσεις. Με πεθάνουν στην άσκηση. Ευτυχώς είναι η τελευταία μου. Περιμένω λίγο. Ναι, Λοχιά. Ναι, έλα. Εντάξει, θα έρθω. Ναι, θα περάσω να την πάρω εγώ. Έλα, γεια. Το έπαθλό μου για την ταλαιπωρία. Έξοδος με διανυκτέρευση. Λοιπόν, εκεί στα βουνά που ήσουν, σκέφτηκες καθόλου την πρότασή μου? Γιατρέ μου, με έβαλε στην πρίζα. Και ξέρεις, εγώ είμαι λίγο μυστήριος τύπος. Ό,τι αρχίζω θέλω να το τελειώνω. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που είχε τελειώσει έτσι η έρευνα. Ναι, αυτό ήταν μεγάλη βλακεία μου. Θα με βοηθήσεις να επανορθώσω? Για τη γυναίκα σου μιλάμε? Όχι, δεν είμαι παντρεμένος. Την κοπέλα σου τότε? Ναι, τέλος πάντων. Με την Ελπίδα μιλούσες? Ναι, την ξέρεις? Πώς δεν την ξέρω? Από πού και σου? Εδώ ήταν να παντρευτεί το θείο μου. Το θείο σου? Ναι, πριν πολύ καιρό. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ όταν χώρισα. Είναι πολύ άτομο. Την πάω πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε είχα προχωρήσει αρκετά. Είχα εντοπίσει μια γυναίκα η οποία πολύ πιθανόν ήταν μητέρα της. Πώς τη λέγαν την κοπέλα? Ελπίδα. Της Ελπίδας. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, έρχομαι. Λοιπόν, πρέπει να φύγω, μου ψάχνουμε. Θα πάω στο σπίτι το βράδυ και θα ψάξω τα αρχεία μου. Εντάξει, και θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ. Είναι πολύ σπουδαίο για μένα να βρεθούν οι γονείς της Ελπίδας. Για την κοπέλα είναι? Ναι, για την κοπέλα. Και είπαμε ό,τι χρειαστεί. Εντάξει, κάτσε να τσεκάρω να δω τι γίνεται και θα τα βρούμε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Τίποτα. Κάτια μου, πεινάς? Θέλεις να μου πεις κάτι? Προσπάθησε, καλή μου. Κουλάς τα πόδια σου. Αυτό προσπαθούσες να μου πεις. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Γεια σου, Ελπίδα. Γεια. Πρωινή είσαι σήμερα? Κανονικά ναι. Αλλά δούλεψε εκτάκτως χθες το βράδυ και θα κάτσω και σήμερα. Καλά, θα σου το υποχάρεις? Όχι. Νομίζω ότι μπαίνει στον κόπο να με ενημερώνει. Εντάξει, μπορεί να το ξέχασε. Έχω καταλάβει ότι δεν είναι να του έχεις και πολύ εμπιστοσύνη. Σε κανένα επίπεδο. Όχι, μην το λες αυτό. Είναι υπεύθυνος και έμπειρος. Τα προσόντα του τα ξέρω, γι' αυτό και τον προσέλαβα. Άλλο εννοώ. Αλλά καλύτερα να μην την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Τι εννοείς? Φαίνεσαι εντάξει, κορίτσι, και θα ήταν καλό να μιλήσουμε. Για ποιο πράγμα? Ας πούμε για το καλό σου. Αλλά καλύτερα κάποια άλλη στιγμή. Πώς θα μάθω περισσότερο για σένα όταν σχεδόν τα πάντα παραμένουν κρυφά? Θα τα μάθεις όλα σύντομα. Για την ώρα αρκεί να ξέρεις ότι και η καρδιακή επιχείρηση είναι πράγματα ανεκτήμητα για μένα. Τι κάνεις, δεν τα έχεις παίξει, πρέπει να το αλλάξουμε. Τι γίνεται εδώ, βλέπουμε. Λουκά, στη δουλειά σου. Νίκο, στους 50 βαθμούς είπαμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σε παρακαλώ πολύ. Ελπίδα, τι έγινε, το βρήκες? Ναι. Και, δεν σε βλέπω πολύ ενθουσιασμένη.
Είμαι απογοητευμένη. Σχεδόν με έδιωξε. Γιατί, τι σου είπε? Μίλησαμε πάρα πολύ λίγο, ούτε δύο λεπτά. Δηλαδή, δεν θα γυρίσει? Ήτανε πολύ αρνητικός. Μου είπε βέβαια ότι αν τα βρει σκούρα, προτιμάει να γυρίσει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη? Τι να πω με αυτό το παιδί, όποτε πάω να του πλησιάσω, νιώθω ότι κάνω κάτι λάθος. Ήτανε πολύ αρνητικός. Νόμιζα ότι κάτι θα κατάφερνες εσύ, Ελπίδα. Λυπάμαι, αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Α, το άλλο δεν στο είπα. Είδα την Άνση και μου χαμογέλασα. Και, τι? Ξέρω εγώ. Ήταν πολύ, πολύ καλή μαζί μου. Δεν νομίζω βέβαια να θέλει να γίνουμε και φίλες. Μην το λες, υπάρχουν και υλικοφιλίες. Τι να σου πω. Εμένα σαν να μου φάνηκε ότι κάτι θέλει να κερδίσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως θέλει να μάθει μια μυστική συνταγή σου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Έλα. Ακόμα στο κρεβάτι είσαι. Πού το κατάλαβες? Τα πράγματα μας προσπερνάνε. Δεν είναι καιρός για ύπνο. Πρέπει να μάθουμε τι γίνεται. Κούλαρε, ρε, κορίτσι μου, κούλαρε. Όλο μέσα στη σπίτα είσαι. Μα δεν πρόκειται να ησυχάσω αν δεν μάθω τη μέρους του λόγου. Είναι αυτός ο Πέτρος Ευθυμίου. Κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορεί να έρθει μόνο για να μάθει και την κατάσταση της Κάτιας. Γιατί όχι? Και αν έχει κάποιο σχέδιο που μάλιστα είναι αντίθετο από τα δικά μας. Κι εγώ που να ξέρω, medium είμαι. Ό,τι και να είναι, πάντως θα το βρούμε. Τότε θα είναι αργά. Σίγουρα κρύβει κάποιο μυστικό. Αν το γνωρίζουμε, ίσως μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να βγάλουμε από τη μέση την Κάτια. Πω, με ζάλισε με τόσα σενάρια. Δεν καταλαβαίνεις. Όσο δεν ξέρουμε, τον αφήνουμε να κάνει παιχνίδι μόνος του. Καλά, εντάξει. Θα το ψάξουμε, αλλά πρέπει να γίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι, Τζόρτζι μου, άστο. Άστο για αύριο, μεθαύριο, σε κάνα χρόνο. Να σου πω, καλύτερα να μιλήσουμε όταν είσαι πιο ήρεμη, εντάξει. Άντε, γεια. Τι όμορφιες είναι αυτές σήμερα. Μη μου πεις ότι βάφτηκες και στολίστηκες για να τα μαγειρέψεις. Πέρασα από το Μάνο πριν. Έλα, και τι έγινε? Τίποτα. Δεν ήμουν αρκετά πιστική. Τι εννοείς? Ήταν τόσο ψυχρός και απότομος μαζί μου. Μου έδειξε με τη στάση του ότι όλα τελείωσαν μεταξύ μας. Συγγνώμη, δηλαδή σου είπε τέτοιο πράγμα? Όχι. Αυτό που μου είπε είναι ότι τον ενοχλεί η στάση μου και ότι όλη η κατάσταση τον έχει κουράσει. Δεν έχει άδικο, Μέρη. Αφού πρέπει να πάρεις τη συγκατάθεση της κόρης σου για να πάει να ζήσεις μαζί του και μας προέκυψε και παλαιών αρχών. Εγώ δεν τη μεγάλωσα. Καλά να πάθω. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να την πιάσει κάποιος για να την πει από την καλή και από την ανάποδη. Άντε. Λυπηδάκι, ξέρω ότι νοιάζεσαι. Αλλά σε αυτό το θέμα δεν θέλω να ανακατευτείς. Είναι κάτι που πρέπει να το λύσω μόνο μου. Μέρη, μπορείς σε παρακαλώ να πας να δεις τις προμήθειες? Ναι. Ελπίδα, θέλω να σου μιλήσω σχετικά με αυτό που μου είπες πιο πριν. Άσε λίγο το μαχαίρι. Άσε λίγο το μαχαίρι. Έχεις κάτι? Ε, όχι, κουρασμένος είμαι. Γεράματα φαίνεται. Ερωτική απογοήτευση έχει, Στέφανε, όχι γεράματα. Ανοιχτό βιβλίο είμαι, έτσι? Μάλλον εγώ σε ξέρω πολύ καλά. Λοιπόν, για λέγε, έχουμε καμιά εξέλιξη θετική, αρνητική έστω? Και τα δύο. Να δούμε ποια θα υπερίσχυσει. Σαφέστατος είσαι, σαν την Πυθία. Μόλις έχω καλύτερη εικόνα θα σε ενημερώσω. Άλλωστε είσαι εξομολογητής μου. Πάντως σοβαρά τώρα. Αισθάνομαι λίγο πεσμένος τελευταία. Δεν μου κάνει εντύπωση με τόσο που δουλεύεις και τόσο που τραβάς. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Εντάξει, γιατροί είμαστε, αλλά πρέπει να παρακολουθούμε την υγεία μας, ε? Εντάξει, γιατρέ.
Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι μάλλον ξέρω γιατί θέλει να σου μιλήσει η Νάνση. Αλήθεια, για λέγε. Ναι, αλλά μην θυμώσεις. Θα έχω κάποιο λόγο? Όχι, κανένα λόγο. Γιατί είναι έτσι λόγο? Εγώ, κοίταξε, πριν εμείς τέλος πάντων κάνουμε οτιδήποτε, ξέρεις ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον προς εμένα. Εντάξει, αγάπη μου, αυτό είναι τώρα. Αυτό φαινόταν από 10 μίλια μακριά. Εντάξει, εγώ δεν το είχα καταλάβει στην αρχή, μετά το κατάλαβα. Και τέλος πάντων, υπάρχει ακόμα αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ ξέρω ποιος είμαι και ξέρω τι θέλω. Εμένα. Εννοείται. Και κοίταξε, η Νάνση είναι πολύ εκδικητική. Γι' αυτό προσπαθώ να μην τη πάω πολύ κόντρα, καταλαβαίνεις, ε? Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ δεν είχα κανένα λόγο να στα πω όλα αυτά, αλλά για να ξέρεις τι γίνεται, να είσαι προετοιμασμένη. Έχουμε πει να μην έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Ναι, ναι, έτσι είναι όπως τα λες. Και στα όλα αυτά γιατί είσαι εντάξει, παιδί. Ναι, αγάπη μου, και εγώ. Αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο, θα σου το έλεγα. Εννοείται. Ωραία. Όχι, και αν και εμένα, ας πούμε, υποθετικά συμβεί κάτι και... Εντάξει, μην μιλάμε υποθετικά. Εγώ τώρα στο παθώ για την Νάνση για να ξέρεις, να περιμένεις, να ξέρεις. Νομίζω ότι σου έχει μιλήσει ο αδελφός για μένα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε τίποτα εμείς οι δύο. Δεν είσαι τόσο απόλυτος. Άκουσα και τη δική μου πλευρά και με έκανε απορρίτηση. Ηλία, τι κάνεις, παιδί μου? Καλά, σκέφτηκα ότι τελικά θέλω να συναντηθούμε. Το περίμενα και το έλπιζα. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσω ό,τι έχεις να μου πεις. Δεν θα το μετανιώσεις. Λέγεται. Γεια χαρά. Ο Γαλανός είμαι. Έχουμε κάτι νεότερο? Πολύ βιαστικός είσαι, γιατρέ. Πριν λίγο μπήκα. Έχεις δίκιο. Αλλά έχω κι εγώ την αγωνία μου. Αυτό το έχω πιάσει, αλλά καθυστέρησες να τη φανερώσεις. Αν δεν είχες σταματήσει τότε η έρευνα, τώρα θα ξέρεις τα πάντα. Μην ξύνεις πληγές. Κάποια στιγμή θα σου εξηγήσω τα λάθη μου και τότε θα καταλάβεις γιατί καίγομαι. Λόγω επαγγέλματος είμαι καλός ακροατής. Λοιπόν, για να μην βασανίζεσαι. Για την ώρα δεν βλέπω να ασχολούμαι. Περιμένω τις αγάπες μου. Όλες μαζί? Δύο είναι. Τη μία την έχεις γνωρίσει. Όσο με φαντάζεσαι, έχω βάλει να φυλάνει μία την άλλη. Όπως καταλαβαίνεις, δεν με παίρνει. Λοιπόν, μόλις λασκάρω λίγο, θα ψάξω τα αρχεία μου. Ωραία. Πότε να σε πάρω? Από το κινητό σου, δεν πήρες? Λοιπόν, τα αποθηκεύω και θα σε πάρω εγώ. Εντάξει. Καλή διασκέδαση με τον ντουέτο. Τα λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποδέχομαι τους ισχυρισμούς σου. Το καταλαβαίνω. Απλά το παίρνω σε μια ευκαιρία να σε πείσω. Δύσκολο. Θα σου θυμίσω καταστάσεις που μας έδεσαν όταν ζούσαμε μαζί. Μπορεί κάτι θα θυμάσαι από αυτά τα χρόνια. Α, ξέρεις με ποια είμαι τώρα, με την κόρη σου. Την Ξένια. Πώς σου ξέρω, δεν έχεις άλλη κόρη. Να στη δώσω να της πεις ένα γεια. Όχι, όχι, άσε καλύτερα. Έχω δουλειά, κάποια άλλη στιγμή. Καλώς τη. Καλημέρα, μπαμπού. Τι θέλει, θα πάμε εκείνη τη βόλτα που λέγαμε? Φυσικά, γι' αυτό ήρθα. Ωραία, θα πάμε να μου δείξει την Αθήνα. Όσο μπορώ κι εγώ, γιατί στον Άρτιο μεγάλωσα. Όχι, ρε αγόρι μου. Εντάξει, σου λέω, θα το κοιτάξω. Ναι, ρε, θα το ψάξω, σου λέω. Άσε και λίγο κάτω το κινητό. Για να εξαφήνω. Γεια. Γεια και σε σένα. Τι κάνει, αγάπη μου? Πώς περνάς χωρίς εμένα, ε? Το μωράκι μου, να τα θυμίσαι. Για την επιστροφή του πολεμιστή έφερα κινέζικο. Μπύρες υπάρχουν στο ψυγείο, άρα έχουμε όλο το χρόνο για να διαπιστώσεις αν σε πεθύμησα ή όχι. Δεν πιστεύω να έχεις άλλα σχέδια για απόψε. Κοίταξε να δεις. Κράτησε λίγο.
Είχα κάποιες δελεαστικές προτάσεις, μη φεύγεις. Αποφάσισα όμως να τις ακυρώσω όλες και να αφοσιωθώ στη μία και μοναδική μου αγάπη. Μοναδική, δεν νομίζω. Ναι, σχεδόν μοναδική. Την παλιά πόλη. Ναι, βέβαια, εσύ μεγάλωσε γύρω τα σοκάκια. Τ' άκουσα στην τηλεόραση. Μαθαίρευτηκαν όλα από την ιστορία. Το ίδρυμα, ο τρόπος που με παρέδωσαν. Εκεί έζησες όλη τη ζωή. Αλήθεια, υπήρχαν και άλλα κορίτσια της ηλικίας στο ίδρυμα. Ναι, μερικά. Και πώς ήταν, κάνατε παρέα, μένατε όλες μαζί. Δεν μ' αρέσει να μιλάω γι' αυτά. Νιώθω σαν να με γυρίζουν πίσω στο παρελθόν και δεν θέλω να τα θυμάμαι. Με συγχωρείς, δεν ήξερα ότι ακόμα σε ενοχλεί τόσο πολύ. Πρέπει να γίνεις καλά, Κατιά. Σε έχουμε ανάγκη. Εγώ περισσότερο από όλους. Το ξέρω ότι δεν περίμενες να το ακούσεις αυτό από μένα, αλλά δεν αντέχω άλλο. Με καταλαβαίνεις καθόλου? Ο Μάνος είναι εξαφανισμένος. Δεν ασχολείται με τίποτα. Ακόμα και στο δικηγόρο εμένα θέλω να πάω. Σαν να μην υπάρχουμε γι' αυτόν. Ευτυχώς που έχω κοντά μου το Φάνη. Έχει αναλάβει τα πάντα. Και εδώ και στην εταιρεία. Και τα πάει μια χαρά. Αυτός που ήταν τόσο αρνητικός στην αρχή. Ποιος το φαντασόταν? Σε περιμένει κάτω ο οδηγός. Αν χρειαστείς οτιδήποτε, πάρε με στο κινητό. Τι θέλει το κορίτσι μου, να του διαβάσω, να του βάλω μουσική?